Πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν ακουστεί για την Ελένη Μενεγάκη. Ότι μπαίνει, ότι βγαίνει στο στούντιο. Τι συμβαίνει τελικά? Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Στην Ελένη, στο Μέγκα. Αυτό ισχύει. Πώς περνάτε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλά. Ωστόσο, στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη δεν σε βλέπουμε από την αρχή κάποιες φορές ή δεν σε βλέπουμε τόσο συχνά. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα η εκπομπή είναι έτσι που ανάλογα με τη θεματολογία μπαίνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ήμουνα μια χαρά σήμερα. Μια συμφωνία που είχε γίνει εξ αρχή. Φυσικά, ρε παιδιά, τι εννοείται? Ναι. Ισχύει το ότι συμβόλαιο με το Μέγκα είχε όσο έχει και η Ελένη Μενεγάκη? Δεν ξέρω, παιδιά, τι μου λέτε τώρα. Θέλετε να σα πω εγώ το συμβόλαιο με το Μέγκα είναι αυτό και άλλο ένα χρόνο. Γενικά, πολλά σε κυνηγάνε αυτές τις μέρες. Μία με το ραδιόφωνο, το ότι έφυγε ο Σταμάτης, τώρα με την Ελένη. Την Ελένη τίποτα δεν έχει γίνει. Θες τρίτη φορά να το πούμε. Ο Σταμάτης ναι, έφυγε, αλλά είναι τέτοια η φύση του Μάπε Σόου, όσοι το ακούτε το ξέρετε. Είναι ένα καθεστώς, μια συνθήκη απόλυτης ελευθερίας. Όποιος θέλει, ό,τι νιώθει, το ακούει σε εμάς. Είμαστε από τις εκπομπές που δεν λέμε όλα καλά θα πάνε, αισιοδοξία κτλ. Λέμε όπως ξυπνάτε, ελάτε και πείτε, να μας το πείτε. Ισχύει το ότι στα social media σταμάτησε να ακολουθείς το Σταμάτη? Το Σταμάτη, όχι ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που πρέπει να ξαναστήσουμε την εκπομπή. Οπότε εννοείται πως δεν είναι και ο πιο πιθανός άνθρωπος να πάρω τηλέφωνο. Και εκείνος εμένα. Εκείνος θέλει το χρόνο του και εγώ θέλω το χρόνο μας για να ξαναστήσουμε το Muppet Show. Εννοείται πως δεν έχουμε επαφή, αλλά όχι ότι δεν είμαστε φίλοι. Μάλιστα. Άβολο, όταν σε ρωτάνε τέτοια πράγματα και δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Ξέρεις τώρα τι να πεις, ξέρεις τι πρέπει να πεις βασικά. Όχι τι θέλεις, σίγουρα τι πρέπει να πεις. Όταν είσαι σε μια συνεργασία, πρέπει να την τιμήσεις. Πρέπει. Ναι, υπάρχουν και πρέπει. Διπλωματική δηλαδή απάντηση. Ναι, διπλωματική απάντηση. Όταν... Γιατί κάτι συμβαίνει, είναι σίγουρο ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα τι... Και τι το λες αυτό? Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι ολοφάνω. Για ποιο απ' όλα λες τώρα? Κοίταξε. Για το Σταμάτη, για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Για το Σταμάτη δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και γιατί έφυγε ο Σταμάτης. Εγώ βέβαια έχω πληροφορήσει ότι δεν τον ακολουθεί ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι και ότι ο Σταμάτης στεναχωρέθηκε σε αυτό. Γιατί και μια φιλία χρόνων δεν είναι απλά συνεργάτες. Δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το αμφόλο του Δημήτρη. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Δημήτρης συμπεριφέρεται όπως θα συμπεριφερόταν και στη ζωή του. Ναι. Δηλαδή, αν δεν θέλει να σου μιλάει, ναι, έχει νευριάσει μαζί σου. Ναι. Δεν ξέρω αν δεν λέω ότι έχει νευριάσει με το Σταμάτη. Δεν θέλει, παιδί. Ναι. Το ίδιο κάνει και στα social. Σου λέει για να μην ακούω κάτι από αυτόν, πάω να τον ακολουθώ για λίγο γιατί δεν θέλω. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ φυσιολογική αντίδραση άμα το σκεφτείς. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει στο Instagram. Άμα σου πετάξει μια είδηση δική σου, δεν θέλω να το βλέπω. Δεν θέλω να τη βλέπω. Δεν θέλω να το βλέπω. Τόσο πολύ άρνηση. Μα άμα δεν θέλει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε? Πολλές φορές, ρε παιδί μου, λες έχω μια άρνηση σε αυτή τη φάση. Όχι, έχω άρνηση προς τον άνθρωπο. Σε αυτή τη φάση να ακούω το συγκεκριμένο. Επειδή και φυσιολογικό εμένα μου φαίνεται. Λοιπόν, έχω κάνει αυτή τη συζήτηση εγώ με τον Δημήτρη γενικότερα με τα social και το Instagram. Γιατί είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή για κάποια follow και unfollow. Ο Δημήτρης μπορεί να σε κάνει unfollow και να μην σημαίνει τίποτα αυτό γι' αυτόν. Απλά να μην θέλει να βλέπει συνέχεια μια ροή. Όχι ότι έχει όμως κάτι μαζί σου προσωπικό, ναι, ότι έχει γίνει κάτι της. Απλά δεν θέλει να βλέπει. Δηλαδή, αν βάζεις 20-25 stories την ημέρα, μου λέει δεν μπορώ, κουράζομαι, δεν θέλω. Ωραία. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να τα βλέπω. Το... Μπορεί και κάνει τον follow. Η Ελένη Μενεγάκη που δεν τον βάζει στην εκπομπή και δεν τον έχει στη ροή της. Δεν μπορεί κανονικά... να τον κάνει unfollow. Δεν τον κάνει unfollow. Έχει συμβόλαιο φέτος και το χρόνο, είπε το παλικάρι. Και είναι τόσο καλό. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί όταν έχει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην εκπομπή σου, προφανώς θεωρώ ότι θα θες να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί είναι ένα τόσο πολύ τάλαντο παιδί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, σίγουρα. Αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει για να μην είναι κάθε μέρα εκεί και να εξαφανίζεται ως διαμαγείας από την εκπομπή και να μην έχει λόγο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον παίρνει για τον λόγο του. Ναι. Για την ατάκα του, για το χιούμορ του, για το πόσο άμεσος είναι, για το. Δηλαδή εντάξει, είναι. Επειδή μου οι εκπομπές είναι ζωντανός οργανισμός. Και επειδή και η Ελένη θέλει να έχει ανθρώπους δίπλα της που ξέρεις, την ανεβάζουν και την ίδια και ανεβαίνει όλη πάλι. Δεν σε ανεβάζει ο Ουγγαρέζος. Όχι, άλλο λέω. Αν μπορεί να έχει συμβεί κάτι, μπορεί κάτι, να έχει συμβεί κάτι απλό. Και σου λέει τώρα, άμα είμαστε έτσι και υπάρχει μια ψυχρανσία, όπως έλεγε, καλύτερα να μην είμαστε για λίγο καιρό. Το θεωρώ λίγο φυσιολογικό όταν λες ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τι, να τον αφήσεις να ξεκουραστεί. Όχι, δεν μιλάω για τον ίδιο. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι σε μια παρέα, αν υπάρχει μια μηχανία, ζυμάρι, το προζύμι. Γιατί λέμε και πίσω από τον Δημήτρη μία λέξη προζύμι. Και λέμε, μήπως αυτό είναι τελικά. Μήπως αυτό είναι από πίσω. Είναι προζύμι, Δημήτρη. Από πίσω που είναι γραμμένο. Αν υπάρχει μία μηχανία, σου λέει τώρα μην το βγαίνει και στον αέρα. Πολύ φυσιολογικό είναι, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει. Έχει πάρει και προβολή και έχει βγει προς τα έξω, σίγουρα δεν βοηθάει αυτή την κατάσταση ώστε να τα βρουν και να υπάρχει μια άβολη στιγμή για τον ίδιο. Γιατί βγαίνει έξω να πάει κάπου. Και το ρωτάνε τώρα τον άνθρωπο. Εντάξει, λογικό είναι να το ρωτάνε. Δεν μπορεί, δηλαδή φαίνεται να μα πει. Σε μια ομάδα, όταν υπάρχει μία ψυχρασία, όπως λες και εσύ, τη λύνει επιτόπου.
Δεν αφήνει μια ομάδα να παρασύρεται. Και αν δεν μέρα... πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται. Όταν είμαστε εδώ τέσσερις μας και μια μέρα κάτι γίνει μεταξύ μας και παρεξηγηθούμε. Εγώ από μια χοντράδα στην Πέττη. Ναι. Θα το αφήσουμε να μας ακολουθήσει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Δεν θα τα μπορούμε αυτό να το διορίσουμε. Προσωπικά ότι και ο Δημήτρης δεν είναι έτσι. Απλά δηλαδή. Θα βγαίνεις από... Ναι. Πώς σε πήρε ξυκωτό την προηγούμενη φορά. Θα βγαίνω από το σπίτι μου. Κατάλαβε. Αν με δείτε να λείπω μια μέρα. Και μετά θα λέει η Πέττη. Η θεματολογία δεν είχε πολύ θέατρο και τον διώξαμε τον Δημήτρη. Κατάλαβε. Δεν θα είναι ωραίο. Καλά κάνει ο Δημήτρης και δεν λέει.